Συρία να πάμε, παιδιά. Είναι πραγματικά κατακλυσμικές αυτές οι εξελίξεις. Για πρώτη φορά από το 1979 η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν παραχωρεί βάση της σε ξένη δύναμη, συγκεκριμένα στη ρωσική αεροπορία, για να επιχειρούν από εκεί, από το δυτικό Ιράν, από την βάση του Χαμαντάν, αυτά τα τεράστια βομβαρδιστικά, τα Tupolev 22, πλήττοντας στόχους σε απόσταση 700-800 χιλιόμετρων. Αυτή είναι απίστευτη είδηση που μας δίνεις για όσους γνωρίζουν την ιστορία. Αλλάζει το χάρτη. Αλλάζει το χάρτη των διεθνών σχέσεων. Και ήδη κάνανε χρήση. Αεροσκάφη απογειώθηκαν σήμερα από το Χαμαντάν. Χτύπησαν, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στόχους του μετόπου Αλ-Νούσρα στο Χαλέπι, ενώ επιδρομές έγιναν και στο Ντέιρ Αλ-Ζόρ και στο Ιντλίμπ. Τι γινότανε? Η Ρωσία, τη μόνη βάση που είχε ήταν η βάση του Χμέιμιμ στην επαρχία της Λατάκιας. Αλλά αυτή η βάση, ο αεροδιάδρομός της δεν είναι αρκετά μεγάλος για να προσγειωθούν αυτά τα υπτάμενα υπερφρούρια, τα του Πόλεφ 22. Ναι. Από αυτή τη βάση όμως υπήρξαν μαχητικά, Γιώργο, τα οποία συνόδευσαν τα βομβαρδιστικά της Ρωσίας στις επιδρομές.